να μου πεις, αν έχεις κανένα νέο, γιατί κάτι άκουσα, ότι απάντησε ή ο Ζερόμ ή ο... Ο Θανάσης Αλευράς, τη Real News, έδωσε μια συνέντευξη. Νομίζω ότι είναι η πολυπόθητη συνέντευξη της εβδομάδας. Τον έχουν καλέσει όλες τις εκπομπές γενικότερα και εμείς τον έχουν προσεγγίσει. Δεν ήθελα να κάνουν κάτι τηλεοπτικό σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, και δίνει απαντήσεις σε όλα και λέει και εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι μπάμιες. Έκανε ένα σχολιασμό και πιστεύω ότι στον κόσμο άρεσαν τελικά ο σχολιασμός, δεν άρεσαν στους δημοσιογράφους. Για να δούμε ακριβώς τι λέει ο Θανάσης. Θεωρώ ότι και το κομμάτι της παρουσίασης αντιμετωπίστηκε όπως και το τραγούδι της Μαρίνας. Δεν μας ψήφισαν οι εθνικές επιτροπές καθόλου. Δεν αρέσαμε καθόλου στους σοβαρούς δημοσιογράφους αυτής της χώρας, αλλά μας έδωσε ψήφους στο κοινό. Όπως και η Μαρίνα ήρθε 8η στο κοινό, έτσι πήραμε και εμείς πολύ θετικά σχόλια από πολύ κόσμο που πέρασε ωραία μαζί μας εκείνα τα βράδια. Επίσης, και εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου οι μπάμιες. Αλήθεια, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Με σόκαρε λοιπόν ο τρόπος. Δεν έχω θέμα με το να διαφωνεί κάποιος με το πώς έκανα τη δουλειά μου. Έτσι κι αλλιώς, I did it my way. Ναι, ο Άγιος Μαρίνος δεν είναι νησί, αλλά δεν πρόλαβα να το διορθώσω κι εγώ από την ταχύτητα της ροής της βραδιάς. Επίσης, θύμωσαν που δεν ήξερα και την πριγκίπισσα της Σουηδίας. Συγγνώμη που δεν ξέρω τα βασιλικά πρόσωπα. Δεν πήρα χρήματα, δεν πήρα κάποια αμοιβή. Ευτυχώς που δεν έβλεπα τα σχόλια και δεν πρόλαβα να επηρεαστώ. Το να μη σου αρέσει κάτι το καταλαβαίνω. Είναι αυτό που λέγαμε και με τη Μαρίνα Σάτι. Με τόσο θυμό όμως, γιατί, και να σε λένε και ηλίθιο στην τηλεόραση. Υπόθηκε αυτό, τους είπαν ηλίθιους. Νομίζω αφέθηκε να εννοηθεί από τις εκπομπές. Ναι, ναι, και πολλά σχόλια έτσι. Νομίζω ότι τώρα αυτό με τις μπάμιες π.χ. είναι όπως αυτό που είπε και ο Ζερόμ, ότι άμα είμαστε ένα αριστούργημα. Εντάξει, όχι, με τις μπάμιες είναι το περιορέξεως κολοκυθόπιτα, απλώς έβαλε τις μπάμιες. Ναι, δεν αισθάνεσαι. Εγώ το δεν μου αρέσει με μπάμιες, δεν θα φάω μπάμιες. Δεν ναι, όχι, παιδιά, θέλει να πει ότι δεν αρέσουν όλα σε όλους. Ναι, αυτό κατάλαβα. Ποιοι είναι αυτοί που οι φίλοι τους έστειλαν ότι ήταν καλοί. Τώρα θα σου δώσει ονόματα. Δεν ξέρω, γιατί αν έμπαινε κάποιος στο διαδίκτυο γενικότερα και από κόσμο βλέπει Eurovision, δεν έλεγε ότι ήταν ένας φοβερή μετάδοση. Και στα social, το 90%, 95% των αναρτήσεων είναι αρνητικές. Ναι, σε προηγούμενες δεν μπαίνει κανείς στον κόπο να κάνει μια θετική όμως ανάπτυξη. Πάντως διαβάζαν πολύ θετικά. Πάντως τους υποστήριξαν και κάποιοι στον τηλεοπτικό αέρα. Δηλαδή μπορεί να ήταν φίλοι τους, πάντως υπήρξαν όχι, άνθρωποι. Μαρία Σολόμου, παιδιά, μην το λέμε ότι επειδή είναι φίλος κάποιος αναγκαστικά. Όχι, όχι. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Ακριβώς θέλω να πω όμως υπήρχαν άνθρωποι που τους υποστήριξαν και να πω και κάτι άλλο. Ότι αυτό που είπε ο Θανάσης, γενικότερα και η στάση του, έρχεται και κολλάει και με αυτό που λέγαμε χθες. Ότι θεωρεί ότι υπάρχει ένα θετικό πρόσημο και μάλιστα εγώ μαθαίνω. Επειδή έχουν ακουστεί διάφορα για το ποιο θα είναι το τηλεοπτικό μέλλον και του Θανάσιου και του Ζερόμ στην ΕΡΤ, ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για ανανέωση για την επόμενη χρονιά ο Ζερόμ. Ο Θανάσης. Και ο Θανάσης για να κάνουν κάποια πράγματα μαζί στη δημόσια τηλεόραση. Δηλαδή αυτό έχει χτυπήσει πολλούς. Ναι, ο Ζερόμ λογικό, να μην ξέρει γεωγραφία και να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή. Δεν είχε μια επιτυχημένη πορεία για να σου πούν. Αλλά εντάξει, νομίζω στην ΕΡΤ παίρνουν κάποιες αποφάσεις.